για να συζητήσουμε για πανδημία και περιφερειακή τηλεόραση. Το πρώτο ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Η περιφερειακή τηλεόραση στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, κάλυψε την ανάγκη στο μέτρο που της αναλογεί για την ενημέρωση των πολιτών για αυτή την πανδημία και το τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας? Αυτό το ξέρουν καλύτερα από όλους οι τηλεθεατές μας και οι τοπικές κοινωνίες. Σίγουρα όμως από τις προσλαμβάνωσες που έχουμε μπορούμε να πούμε ότι ήμασταν πάρα πολύ χρήσιμοι και θα είμαστε και στο συγκεκριμένο πρόβλημα που υπάρχει τώρα, στη συγκεκριμένη καραντίνα και όσο χρειαστεί, με κάθε τρόπο. Διότι όσο και αν τα εθνικά κανάλια παίζουν το δικό τους ρόλο, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να κάνουν, δεν μπορούν να φτάσουν, γειτονιές που δεν μπορούν να φτάσουν, ενημέρωση που δεν μπορούν να προσφέρουν, όπως τα τοπικά κανάλια, τα περιφερειακά κανάλια που είναι κοντά στον πολίτη κάθε πόλη και κάθε χωριού, ο καθένα στην περιοχή του. Είναι η δυνατότητα μέσων, όπως είναι το δικό σας, ένα πολύ ισχυρό μέσο με μεγάλες επιτυχίες, το οποίο όμως έχει δυνατότητα ελιγμού, που είτε για λόγους πολιτικής είτε για λόγους πρακτικούς δεν μπορούν να φτάσουν τα πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης. Το να φτάσουν στο κάθε σπίτι πραγματικά και να μιλήσουν στον κάθε κάτοικο της περιοχής σας και εμείς της Δυτικής Μακεδονίας, για παράδειγμα. Ακριβώς, έτσι είναι και όπως γνωρίζουμε τα μέσα εθνικής εμβέλειας έχουν έδρα ή Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Εμείς είμαστε σε κάθε πόλη της δικής μας περιοχής, μιας περιφέρειας. Με κάθε τρόπο, είτε με ανθρώπους, με δημοσιογράφους, με στούντιο, με ανταποκριτές. Είμαστε σε κάθε πόλη χωριστά. Mm-hmm. Έχουμε ένα ρόλο αυτό που θα λέγαμε ότι έχει η δημόσια τηλεόραση, η κρατική τηλεόραση που θα πρέπει να είναι παντού, γιατί είναι δημόσια τηλεόραση και επιδοτείται από το κράτος για να είναι παντού. Έτσι και εμείς παίζουμε αυτό το ρόλο, μόνο που εμείς δεν επιδοτούμαστε. Αυτό ήθελα να πω. Και όπως και όλες οι επιχειρήσεις για πολλά μέσα ενημέρωσης, για πολλά κανάλια της περιφερειακής, της περιφέρειας, μπαίνει και θέμα επιβίωσης σοβαρό, έτσι. Το έχουμε θέσει με κάθε τρόπο και σε κάθε αρμόδιο υπουργό, στην ίδια την κυβέρνηση, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από την πρώτη στιγμή. Έχουμε θέσει όλα τα αιτήματά μας και στο τέλος του τελευταίου μήνα γίναμε και πιο ευέλικτοι, δηλαδή τα οριοθετήσαμε στα 4 βασικότερα, ονομάζοντας το τελευταίο μας υπόμνημα και τις επιστολές μας 4 όρους επιβίωσης. Είναι πάρα πολλά τα θέματά μας. Μένουν όμως τα 4 βασικά, τα οποία προσπαθούμε να εγχειρίσουμε μέχρι το μαξίμου. Αρκετοί βουλευτές που πήραν στα χέρια τους αυτά τα αιτήματα τα μετέφεραν με αναφορές τους στη Βουλή, αλλά αυτό δεν φτάνει. Πρέπει οι βουλευτές της περιφέρειας και κυρίως του κυβερνώντος κόμματος να πατήσουν πόδι και να εξηγήσουν, γιατί μάλλον δεν έχει γίνει κατανοητό από την κυβέρνηση και ιδιαίτερα από τον αρμόδιο υπουργό, ποιος είναι ο ρόλος της περιφερειακής τηλεόρασης. Όμως οι βουλευτές της περιφέρειας το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί έχουν βγει μέσα από την περιφερειακή τηλεόραση, έχουν γίνει γνωστοί μέσα από την περιφερειακή τηλεόραση και ξέρουν πόσο χρήσιμο είναι να επικοινωνούν μέσα από τα περιφερειακά κανάλια με τον κόσμο, με την άνεση που τους παρέχεται, με το χρόνο που τους παρέχεται, με την αντικειμενικότητα που τους παρέχεται και πόσο μπορούν έτσι άμεσα να επικοινωνήσουν με το κοινό τους. Αυτό που εν τέλει τους στέλνει και στη Βουλή να εκπροσωπήσουν κάθε περιφέρεια χωριστά, κάθε περιφερειακή ενότητα χωριστά. Αυτό είναι σαφές. Ήθελα να μείνουμε στα 4 αιτήματα που αναφέρατε και εσείς για το αν είναι υλοποιήσιμα και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Να απαντήσετε και σε ένα ερώτημα που μπορεί να σας θέσουν και πολύ στον δρόμο. Χρειάζεται η περιφερειακή τηλεόραση στήριξη για να προωθήσει μηνύματα για την τήρηση των μέτρων, για παράδειγμα? Το έχετε ακούσει και εσείς, φαντάζομαι. Μα το κάναμε χωρίς χρήματα όλο το διάστημα. Ακριβώς. Δηλαδή και στο πρώτο lockdown και στο δεύτερο, ήδη εδώ και ένα μήνα. Και οι τηλεοράσεις, κύριε Σιμόπουλε, σε πολλά κανάλια, εμείς το κάναμε σίγουρα, φαντάζομαι και εσείς, προσάρμοσαν το πρόγραμμά τους τόσο βαθμό που αυτό έγινε εις βάρος του υπόλοιπου προγράμματός τους για την ενημέρωση. Ακριβώς έτσι είναι. Ούτε ζητήσαμε ποτέ χρήματα για να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα κοινωνικά μηνύματα, για το πώς θα προφυλαχτεί από τον κορονοϊό και το σύνολο της ενημέρωσης πάνω στα μέτρα προστασίας. Mm. Ποτέ δεν ζητήσαμε χρήματα. Ναι. Το πακέτο που δόθηκε τον Μάιο, Ιούνιο, κάπου εκεί, τα 20 εκατομμύρια, δεν δόθηκαν για να παίξουν αυτά τα μηνύματα. Αυτό ήταν
μια αιτιολογία για να κοπούν τα τιμολόγια. Ήταν ένα πακέτο ενίσχυσης των μέσων ενημέρωσης, όπως ενισχύθηκαν όλες οι άλλες επιχειρήσεις που άλλες έκτισαν, άλλες υποδητουργούσαν και επιδίγησαν. Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε η κυβέρνηση να ενισχύσει τα μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Έβαλε το μένουμε ασφαλής, ενώ το μένουμε σπίτι είχε προηγηθεί και είχε παίξει δωρεάν, το σποτ, ως ένα μέσο για να πληρωθεί η προβολή του και να δοθούν κάποια χρήματα στα μέσα ενημέρωσης. Αλλά ούτως ή άλλως, είτε υπήρχε το πακέτο είτε δεν υπήρχε, δεν πιστεύω θα υπήρχε έστω ένα μέσο ενημέρωσης που να μην προέβαλε αυτά τα μηνύματα τα κοινωνικά. Όπως γίνεται και τώρα, εδώ και ένα μήνα, και θα γίνεται μέχρι τον Απρίλιο, βάσει της σχετικής εγκυκλίου και αποφάσεως του ΕΣΟΡΟΥ, ότι μας έστειλε ένα κοινωνικό μήνυμα, μπορεί να στείλει κι άλλο, δεν ξέρω τι μπορεί να υπάρξει στο μέλλον, για να το παίζουμε μέχρι τον Απρίλιο. Mm-hmm. Αντιθέτως, από τη Βουλή, από το βήμα της Βουλής, ανακοινώθηκε από τον κύριο Πέτσα ότι για αυτό το λόγο θα δοθούν 2 εκατομμύρια μόνο στα κανάλια εθνικής εμβέλειας για να περάσουν το μήνυμα προς το κοινό για την πανδημία. Και ο λόγος που επιλέγονται μόνο τα εθνικά κανάλια είναι ότι μόνο έτσι είναι αποτελεσματική η διαφήμιση. Αυτό ας το κρίνει ο κόσμος που μας ακούει. Κατανοητό. Κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία μας. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη.